για τα επόμενα θέματα που θα απασχολήσουν πολύ τον κόσμο, εκτός από τον ένφια που καίει πολύ κόσμο, το χαράτσι που παραμένει εδώ. Έχουμε βέβαια τους πληστηριασμούς που είναι σε εξέλιξη και έχουν γίνει ένα σωρό συγκεντρώσεις κάθε Τετάρτη στα ερηνοδικεία της χώρας για να αποδοτραπούν αυτοί, όμως φαίνεται ότι αυτό θα δυσκολέψει. Ενώ παράλληλα έχουμε και κόψιμο ρεύματος από πολλούς ανθρώπους που αδυνατούν να πληρώσουν. Πάμε να δούμε και αυτό το θέμα και βέβαια το θέμα των πληστηριασμών με τον Ηλία Παπαδόπουλο από το κίνημα «Δεν πληρώνω, ενιαίο μέτωπο». Καθώς είχαμε ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, Ηλία, καλό μεσημέρι κιόλας. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Είχαμε και μέσα στον Αύγουστο θέματα με κομμένο ρεύμα ακόμα και από σε ένα ζευγάρι συγκεκριμένα τελευταία, στο παλιό Φάληρο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Είναι μία από τις δεκάδες περιπτώσεις συνανθρώπων μας, πολιτών μας, που μας πήραν τηλέφωνο κάνοντας μας έκκληση ουσιαστικά να τους επανασυνδέσουμε το ρεύμα, μιας και μέσα στο καλοκαίρι. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό και δείχνει και μια μεταστροφή της ΔΕΗ σε ακόμη πιο αυστηρή πολιτική. Οξύνει ακόμη περισσότερο αυτή την επιχείρηση αποστέρησης αυτού του βασικότατου αγαπητού το ρεύμα στους πολίτες μας. Μέσα στον Αύγουστο, μεταξύ άλλων πολλών περιπτώσεων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μεταξύ άλλων, είχαμε και την διακοπή ρεύματος σε ένα ζευγάρι νεαρών παιδιών 25-30 ετών, τα οποία είχαν μείνει ένα μήνα χωρίς ρεύμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι... Ηλία, είναι έτη 2016, έτσι. Ναι. Μιλάμε για το έτος 2016. Ναι, φοβερό. Καμιά φορά δεν μπορούμε να το συλλάβουμε ούτε εμείς αυτό που συμβαίνει, παρότι είμαστε μέσα στα σπίτια του κόσμου και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε και το ζούμε δηλαδή από μέσα όλο αυτό. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Νέα παιδιά, μορφωμένα, σπουδαγμένα, που είχαν δουλειές, έχουν μείνει άνεργα, να αναγκάζονται να μένουν ένα μήνα χωρίς ρεύμα, να το θεωρούν και λίγο ως πολύ φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι δεν έχουν να πληρώσουν. Δηλαδή κάτι φυσιολογικό, θεωρεί το πλέον στις μέρες μας κάτι φυσιολογικό να μην έχει κάποιος ρεύμα, να του κόβεται το ρεύμα επειδή δεν έχει να πληρώσει. Αυτό που θέλουμε το μήνυμα να περάσουμε εμείς είναι ότι όχι απλά δεν είναι φυσιολογικό, είναι κάτι ανήθικο, είναι κάτι άδικο, είναι κάτι κοινωνιοκτόνο πραγματικά το να κόβει ιδέα ρεύματα. Είναι κάτι που δεν επιτρέπεται ούτε από το ίδιο το Σύνταγμα, το οποίο προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την πρόσβαση των συμπολιτών μας στα βασικά αγαθά που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Έτσι και το ρεύμα δεν ανήκει σε κανέναν, το ρεύμα ανήκει σε όλους μας, είναι ένα αγαθό που χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η ΔΕΗ έχει κάνει μια εκστρατεία παραπληροφόρηση το τελευταίο καιρό σε σχέση με το κοινωνικό της πρόσωπο. Ότι έχει κοινωνικό πρόσωπο, έχει κάνει το πρόγραμμα των 36 δόσεων, έκτος 10 κλπ. Να πούμε ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες δεν τηρούνται. Ναι. Το πρόγραμμα των 36 σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι μια απάτη, καθώς για να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα ευνοϊκού διακανονισμού πρέπει να είσαι καλοπληρωτής, δηλαδή να μην έχεις καθυστερήσει να πληρώσει λογαριασμούς κτλ. Κάτι το οποίο είναι ανέφικτο στις περιπτώσεις στις οποίες συζητάμε ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα. Που μία και δύο και τρεις φορές έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν λογαριασμούς και γενικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις πολύ αυξημένες υποχρεώσεις. Για κόσμο τώρα που μας ακούει και γνωστοί και φίλοι του έχουν να αντιμετωπίζουν τέτοια ή παρόμοια προβλήματα, Ηλία Παπαδόπουλε, μπορούν με κάποιο τρόπο να απευθυνθούν ώστε να βρουν αλληλεγγύη από διάφορες ομάδες όπως είναι η δική σας? Μπορούν να έχουν κάποια επαφή και με κάποιο τρόπο? Φυσικά. Καταρχάς στο site μας, www.δεπληρώνω.gr, μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος και στα τηλέφωνα που υπάρχουν και στο mail, που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα είτε με το ρεύμα του είτε με το νερό του. Αν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αντεξέλθει τις υποχρεώσεις του και του έχουν κόψει το ρεύμα ή το νερό, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας σε τέτοιους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, όπου μπορούμε επανασυνδέοντας το ρεύμα τους, ώστε να έχουν άμεσα ρεύμα, γιατί το θέλουν άμεσα οι άνθρωποι που μας καλούν. Ναι. Μιλάμε για περιπτώσεις με συσκευές οξυγόνου, μιλάμε για ανθρώπους διαβητικούς που πρέπει να φτύσουν ινσουλίνες τους στα ψυγεία, μιλάμε για ανθρώπους αμαία, μιλάμε για πολύτεκνες οικογένειες με μικρά ανήλικα παιδιά, μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ναι. Που η ΔΕΗ δεν δίνει καν στον κόπο να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς ρεύμα. Ενώ κανονικά θα πρέπει να. Πρέπει να γίνει άμεσα η επανασύνδεσή τους. Σε τέτοιους ανθρώπους φυσικά το επανασυνδέουμε χωρίς περισκέψη. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που η ΔΕΗ ζητάει, για παράδειγμα, μπροστά από 50% μιας οφειλής 4 και 5 χιλιάδων ευρώ,
που συνάδελφοι μας δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μπορέσουν να δώσουν 2.500 μπροστά για παράδειγμα, που τότε μπορούμε και πάμε στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ, κάνουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, συναντούμε και τους διευθυντές υποκαταστημάτων πολλές φορές για να πιέσουμε με τη συλλογική μας δράση και μαζί με τους ενδιαφερόμενους φυσικά, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πιο ευνοϊκός διανομισμός. Άλλες φορές αυτό επιτυγχάνεται, άλλες φορές οι διευθυντές έχουν πάρει εντολές από τη δίκη να είναι αμήλικτοι και να μην προβαίνουν σε ευνοϊκότερους διανομισμούς. Μιλάμε για μια κοινωνική θύελλα η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι δεδομένο και από τον Αύγουστο έχουμε παρατηρήσει μια όξυνση, μια μεταστροφή τη ΔΕΗ σε πολύ πιο αυστηρή πολιτική και τακτική. Και αυτό θα πρέπει καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και εμείς με τη συλλογική μας δράση. Ναι, και θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν πολύ και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε τώρα και να δείξουν την αλληλεγγύη τους απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, αλλά και να σπάσει και ο φόβος, Ηλία, έτσι. Σωστά. Ο φόβος να πούνε ότι μας κόψαν το ρεύμα, γιατί πολλοί από τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα ίσως να έχουν, αντιμετωπίζουν και στα πλαίσια της κοινωνίας, όπως έχει γαλουχηθεί ο κόσμος, να αντιμετωπίσουν και το αίσθημα της ντροπής απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι. Αυτό ισχύει πάρα πολύ. Το έχουμε συναντήσει ειδικά και στην επαρχία αλλά και στην Αττική, ότι θεωρούν κάποιοι συμπολίτες μας ότι είναι κοινωνικό στίγμα να βγει προς τα έξω ότι έμειναν χωρίς ρεύμα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Το αίσθημα συνενοχής για την κατάσταση που έχουμε πρέπει να σπάσει. Αυτό το ρόλο υπηρετούν και οι δημοσίευση κάποιων βίντεο που βγάζουμε με επανασυνδέσεις ρεύματος. Το ρόλο του να σπάσει αυτό το αίσθημα συνενοχής και το αίσθημα φόβου φυσικά. Ότι είναι κάτι παράνομο να επαναφέρει στο ρεύμα σου αυτό το συγκεκριμένο το χειρωμένο και απαραίτητο αγαθό. Δεν είναι παράνομο το να επαναφέρουμε το ρεύμα μας. Παράνομο είναι να μας φοβούν και να απειλείται η ζωή μας από αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Και είναι ένα δικαίωμα και το ηλεκτρισμός της μέρας μας, έτσι. Το 2016 δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω 50 και 100 χρόνια, Ηλία, έτσι. Όπως επίσης και το νερό που πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να έχει πρόσβαση κάποιος στο ρεύμα ή στο νερό ανάλογα με τη δυνατότητα να το πληρώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κεκτημένος πολιτισμού μας, θα έλεγα. Και ένα ακόμη αστερίσκο να βάλω σε όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικό. Είναι πως μέσα από όλη αυτή την εκστρατεία της διακοπής δεκάδων χιλιάδων ρευμάτων συμπολιτών μας τους προηγούμενους μήνες, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πως το κοινωνικό πρόσωπο της ΔΕΗ ουσιαστικά έχει απειληθεί και η φυγή ανεπανόρθωτα, έχει και πληγή ανεπανόρθωτα στη συνείδηση των πολιτών, που θεωρούν ότι ΔΕΗ δεν είναι μια επιχείρηση δημόσια κοινή ωφελία που υπερασπίζεται και προστατεύει και παρέχει αυτό το αγαθό στους πολίτες, και πόσο πιο εύκολο είναι πλέον με μια τέτοια ΔΕΗ να προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή της χωρίς κανένα ιδιαίτερο ηθικό κόστος και για την κυβέρνηση φυσικά και για το ΤΑΙΠΕΡ. Μια επιχείρηση ιδιωτικοποίηση, η οποία βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη. Ναι. Ήδη έχουμε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ μέσα στο Φεβρουάριο του 2017. Η ΔΕΗ εκχωρεί το πελατολόγιο της και μάλιστα τα φιλέτα του πελατολογίου της. Και βλέπω μια διαδικασία εκποίησης της σημαντικότερης ελληνικής επιχείρησης αυτή τη στιγμή, που είναι η ΔΕΗ. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε το επόμενο διάστημα ένα άλλο μεγάλο πλήγμα που έρχεται στην πρώτη κατοικία, με να απειλείται η πρώτη κατοικία του κόσμου και οι χώροι εργασίας τους, έτσι, που και εκεί θα πρέπει τα αντανακλαστικά του κόσμου να είναι σε εγρήγορση, Ηλία, έτσι, το επόμενο διάστημα και να δείξει την αλήθεια. Ξεκινάει από την επόμενη Τετάρτη, ξεκινούν πάλι οι διαδικασίες πληστηριασμών. Αναμένεται να οξυνθεί αυτό το σκηνικό, να γίνουν με ακόμη μεγαλύτερη έκταση όσο προχωράει και η μεταβίβαση των κόκκινων δανείων στα κερδοσκοπικά funds, τόσο θα ετοίμεται αυτή η επίθεση προς τη λαϊκή περιουσία και τον κόσμο. Αυτό που καλούμε για ακόμη μια φορά το βήμα που μας δίνεται τον κόσμο είναι να συμμετάσχει σε αυτό το πανελλαδικό πλέον κίνημα ενάντια στους πληστηριασμούς. Κάθε Τετάρτη 4 με 5 αρχίζει ενωμένη από την επόμενη Τετάρτη να γεμίσει, να πλημμυρίσει τα ειρηνοδικεία της χώρας και να βάλουμε stop σε κοράκια σε δημόσιο που λειτουργεί με όρους του λέω κορακιού και το δημόσιο, στις τράπεζες, στα funds, να απαλωτριώσουν ουσιαστικά, να κλέψουν την λαϊκή περιουσία. Ακριβώς. Αυτό το blog μπορεί να πει μόνο με την συμμετοχή του καθενός, με κανέναν άλλο τρόπο. Για τους φίλους που δεν προλάβανε να ακούσουν ή να σημειώσουν τον τρόπο επικοινωνίας με το δικό σας, το κίνημα το «Δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο», πριν κλείσουμε το «Λες μια ακόμη φορά, Ηλία».
Το site kinema.denpliroono.gr υπάρχουν όλοι οι τρόποι επικοινωνίας και τηλέφωνα και mail και το Facebook φυσικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και των δυνάμεων μας ό,τι μπορούμε σε κάθε συμπολίτη μας που πλήττεται. Ακριβώς. Ηλία Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ στο Ελεύθερο Ραδιόφωνο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.